Όταν ο εργάτης δεν είναι στη θέση εργασίας του, οι μέτοχοι δεν παράγουν οτιδήποτε παρά μόνο απειλές. Είναι άχρηστοι. Με αυτά τα λόγια, ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας αποτύπωσε την δύναμη των μεγαλειωδών απεργιακών κινητοποιήσεων που συγκλώνησαν τη Γαλλία λίγες μέρες πριν. Αυτό εκφράστηκε και στη Βρετανία, στη Γερμανία, σε αεροπορικές εταιρείες, διυλιστήρια και λιμάνια, σε μια σειρά σημαντικούς χώρους. Σήμερα, στη χώρα μας νέκρωσαν όλα. Η εργατιά μίλησε και θα συνεχίσει πιο αποφασιστικά. Ήρθε η ώρα του λαού. Χαιρετίζουμε τις απεργιακές φρουρές που από τα χαράματα παλεύουν για την επιτυχία και αυτής της μάχης. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας εκφράζονται με μαζική συμμετοχή στην απεργία από χώρους όπως εργοτάξια του μετρό, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, εργοστάσια των τροφίμων και μια σειρά άλλη χώροι. Η αναμονή τελείωσε εδώ, όπως και η υπομονή μας. Ας το ακούσει καλά αυτό η κυβέρνηση. Δεν μας πείθουν τα επιχειρήματα περί δίκαιης ανάπτυξης, από την οποία έχουμε όλοι υποτίθεται να περιμένουμε κάτι το καλύτερο. Ας ακούσουν το μήνυμα μας καλά και οι διάφοροι ενδυνάμει κυβερνητικοί μνηστήρες. Μαζί ζητάνε την αναμονή του λαού, γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Μαζί ψήφισαν νόμους ώστε να παγώσουν τους μισθούς και να περιορίσουν τις απεργίες. Μαζί μετέτρεψαν σε ιδιώνυμο την όποια αντίδραση στους πληστηριασμούς, ώστε οι τραπεζίτες και τα διάφορα φαντς να ξεσπιτώνουν τους εργαζόμενους. Μαζί εκτόξευσαν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, παρόλες τις επιμέρους διαφορές μεταξύ τους πρώην, νυν και υποψήφιοι κυβερνητικοί εταίροι, ανεξαρτήτως απόχρωσης, κοινή είναι η στάση τους σε όλα τα σημαντικά. Ακόμη και το εγκληματικό καθεστώς των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών είναι αποτέλεσμα των δικών τους πολιτικών που από κοινού άσκησαν. Από κοινού κρατάνε τη χώρα μας στη στρούγκα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντάς την ως μητέρα Τερέζα που απλά έχει κάποια επιμέρους ελαττώματα που σηκώνουν βελτίωση. Αυτή την ένωση των εκατομμυρίων ανέργων και κοντά με 100 εκατομμύρια ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από κοινού στηρίζουν τη σπατάλη δισεκατομμυρίων ευρώ για τη συμμορία του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας σε απέραντο ορμητήριό του τη χώρα μας και εμπλέκοντας σε μεγάλους κινδύνους το λαό μας. Πράγμα που εκφράζεται απόλυτα στον απαράδεκτο υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Το ίδιο το ΝΑΤΟ που πλασάρει την αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, τις ασταμάτες προκλήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας, ως κάποιες διαφορές για τις οποίες θα πρέπει να τα βρούμε ως καλοί συνεταίροι στη μοιρασιά. Αναμονή ζητάνε και οι εργοδότες, για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη, όπως μας λένε. Την ζήσαμε και την ζούμε στο πετσί μας αυτού του είδους την ανάπτυξη. Τη ζουν οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές και στα σούπερ μάρκετ. Τη ζουν στο πετσί τους οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, με τις χωρίς προηγούμενο ελαστικές μορφές απασχόλησης, με το ίδιο εισόδημα που μετρούσαν σχεδόν 15 χρόνια πριν, σε έναν κλάδο για τον οποίο τα αστικά επιτελεία πανηγυρίζουν για το ότι μόνο φέτος, μόνο το πρώτο οκτάμηνο του έτους, τα έσοδα ξεπερνάνε τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ζούνε οι απολυμμένοι εργαζόμενοι στην Αλουμίλ, στην εταιρεία που τα τελευταία 2,5 χρόνια παρουσίασε λειτουργικά κέρδη πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Τι ζούνε οι ντελιβεράδες της eFood, που τα τελευταία 6 χρόνια αύξησε σχεδόν κατά 50 φορές τον τζίρο της, φτάνοντας τα έσοδά της το 2021
σε πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ. Να πως εξαργυρώνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα και οι νέοι τρόποι εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Την ζούνε οι εργάτες στα μεταλλεία Χαλκιδικής με τα ρεκόρ τιμών του χρυσού και τις πάνω από 50 απολύσεις. Αυτή η ανάπτυξη εκτόξευσε τα κέρδη των παρόχων ενέργειας την ίδια στιγμή που εμείς καλούμαστε να μην ανάβουμε ηλεκτρικές συσκευές για να μην καίμε ρεύμα. Γέμισε τις τσέπες των παρόχων φυσικού αερίου και εμείς καλούμαστε να αφήσουμε τα σπίτια μας παγωμένα γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε για την πανάκριβη θέρμανση. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η ίδια η ζωή απέδειξε ότι το μόνο που επιφελάσει για μας η στάση αναμονής είναι η παθητική κατάληξη προς το χειρότερο. Είναι το αν και κατά πόσο θα ξεροσταλιάσει κανείς από το κρύο φέτος. Αν θα βγει ή όχι στο σφυρί το σπίτι του ή αυτό του γείτονα. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούν να την αποκρύψουν τα διάφορα επιδόματα φτώχειας και σκαρφήματα όπως το φιάσκο που το βάφτισαν καλάθι του νοικοκυριού. Οι λαϊκές ανάγκες δεν καλύπτονται ούτε με καλάθι καπαμά ούτε με επίδομα και αυξήσεις καπαμά. Απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς αγωνιστικά και αποφασιστικά. Γι' αυτό γυρνάμε την πλάτη στις ηγεσίες του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΓΕΣΕ που δίνουν χείρα βοηθείας σε αυτούς που μας ρημάζουν τη ζωή. Τα εργατικά σωματεία ούτε ήταν ούτε θα γίνουν υπερασπιστές των αμύθιτων κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών με την προϋπόθεση να μοιράσουν και κανένα ψίχουλο στους εργαζόμενους στο όνομα της αντοχής της οικονομίας, του κοινωνικού διαλόγου και της ταξικής συνένωσης. Όμως οι εργαζόμενοι δεν ξεγελούνται. Χαιρετίζουμε την στάση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, τα τεράστια ποσοστά αποχής από τις εκλογές παρόδια για τα υπηρεσιακά συμβούλια που πήγαν να στήσουν η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις δυνάμεις της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καλύτερη απάντηση. Εμείς συνεχίζουμε την πάλη μας συσπυρώνοντας και ενώνοντας δυνάμεις πάνω στο βασικότερο, ότι είμαστε όλοι εργαζόμενοι, όλοι μαζί παράγουμε και από όλους μας με τον ιδρώτα μας κερδίζουν λίγοι κυφήνες. Γι' αυτό τώρα όλοι μαζί να παλέψουμε για υπογραφή συμβάσεων εργασίας με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα, για φθηνό ρεύμα για το λαό, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, για γενναία μείωση στις τιμές και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, για διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, για να μην γίνουν θυσία οι εργάτες στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών. Η ελπίδα βρίσκεται στη γραμμή της ρήξης και όχι στη λογική της ταξικής υποταγής. Αυτό έδωσε όθηση σε μεγαλειώδες αγώνες όπως αυτή στην Κόσκο, στην E-Food, στα πετρέλαια και λοιπάσματα καβάλας. Γι' αυτό και κάνουμε υπόθεση όλων μας την παλικαρίσια μάχη που δίνουν εδώ και μήνες οι συνάδελφοί μας στη Μαλαματίνα. Αυτόν τον δρόμο του αγώνα τον έδειξαν οι απεργοί στις 6 του Απρίλη που αποκάλυψαν την προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει στα μουλοχτά νατοϊκές φωνικές μηχανές από το λιμάνι της πόλης μας. Παρά την επίθεση όλου του κατασταλτικού μηχανισμού, οι μπογιές στα νατοϊκά οχήματα
κατέδειξαν πως ο λαός της πόλης μας θέλει τη Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών. Τον δρόμο των δείχνων, οι συνάδελφοι από τον ΟΣΕ που πριν λίγους μήνες αρνήθηκαν να μεταφέρουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, που τώρα παλικάρίσια πέταξαν στα σκουπίδια τον νόμο Χατζηδάκη, αρνήθηκαν να βγάλουν προσωπικό ασφαλείας. Τέτοιοι αγώνες έπαιξαν το ρόλο τους, ώστε χθες με απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας να υποδεικνύει ως παράνομες μια σειρά διατάξεις που αφορούν το ηλεκτρονικό μητρό, την οργάνωση και τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων που περιέχονται στον νόμο του Χατζηδάκη και που είχε νομοθετήσει πέρυσι η κυβέρνηση. Άλλωστε, από την ίδια τη ζωή, δεκάδες σωματεία και φορείς κατέστησαν ανενεργό αυτό το έκτρωμα. Είναι ένα ακόμα βήμα με βάση την υπόσχεση που είχαν δώσει οι εργαζόμενοι στην κυβέρνηση σε όσους στήριξαν αυτόν τον νόμο. Πως θα πάει στα σκουπίδια δεν θα εφαρμοστεί και με τον αγώνα μας θα φροντίσουμε να τον στείλουμε από εκεί που ήρθε. Ό,τι κατέκτησαν ως τώρα οι εργαζόμενοι, όπως οι αυξήσεις στους μισθούς των οικοδόμων, ήταν αποτέλεσμα τέτοιων αγώνων. Με αγώνες το ΣΕΤΕΠΕ απέτρεψε τον πληστηριασμό σπιτιού οικογένειας ανέργων πρόσφατα. Αυτό φοβούνται αυτοί που μας κάνουν το βίο αβίωτο. Γι' αυτό όξυνουν την καταστολή. Κηρύσσουν παράνομες απεργίες. Επιτίθενται σε πρωτοπόρους εργαζόμενους, όπως ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ή η Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Όλο και πιο συχνά επιστρατεύουν τα ΜΑΤ και την ομιβία. Γι' αυτό και ήθελαν να βγάλουν παράνομη την απεργία στον ΟΑΣΤ, αλλά έφαγαν τα μούτρα τους. Γι' αυτό κήρυξαν παράνομες τις απεργίες στις μεταφορές. Όμως, από εδώ πέρασαν κι άλλοι. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα, αν νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν το κίνημα. Απεναντίας, πεισμώνουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας. Και σήμερα, από εδώ, τους λέμε ότι αυτή η μαχητική και μαζική κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για κάθε πρόβλημα, για κάθε ζήτημα που απασχολεί το λαό. Οργανώνουμε τον αγώνα μας σε κάθε μαγαζί, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε εργοστάσιο και γραφείο. Κανένας να μην είναι μόνος του. Διαλέγουμε το σίγουρο δρόμο, αυτόν τον αγώνα, αυτόν τον δρόμο που εξασφάλισε αυξήσεις στους οικοδόμους, που ανακάλεσε απολύσεις στα λοιπάσματα καβάλας, που εξασφάλισε περισσότερη ασφάλεια για τους εργάτες στο λιμάνι του Πειραιά. Αγώνα για μισθό που θα καλύπτει τις βασικές μας ανάγκες στη διατροφή, τη μόρφωση, την υγεία, τη στέγη και τη θέρμανση. Αγώνα για δουλειά με δικαιώματα, με ασφάλεια, με τους εργαζόμενους να ξέρουν πως θα γυρίσουν σπίτι τους και όχι με έναν νεκρό εργάτη κάθε 2 και 3 μέρες. Αγώνα για φθηνό ρεύμα, φθηνό πετρέλαιο, για φθηνή στέγη και τρόφιμα για όλο το λαό. Αγώνα, όπως είπαμε και πριν, για συμβάσεις εργασίας. Με οργάνωση και μαζικά συνδικάτα, με νέα σωματεία, με εργαζόμενους που τώρα θα κάνουν το βήμα στην πάλη, με εστίες αντίστασης και διεκδίκησης παντού. Αυτή η απεργία είναι σταθμός για ακόμη πιο ορμητικό αγώνα. Συνεχίζουμε σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Βάζουμε νέο κόσμο σε δράση. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας. Δεν αφήνουμε τίποτα αναπάντητο και προπαντός βάζουμε μπροστά τις δικές μας διεκδικήσεις. Έχοντας στο πλάι μας τους βιοπαλαιστές επαγγελματίες, τους μαθητές και φοιτητές, τους φτωχούς εργάτες. Ήδη ορίζουμε νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες από τις οποίες δεν περισσεύει κανείς.
Γιατί, όπως λέει και το πολύ εύστοχο σύνθημά μας, τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέπονται, άξε σηκωθείς.